Καλή σας ημέρα, κύριε Νεοπτόλεμε Λευτή. Κύριε Λευτή. Μας ακούτε? Ναι, εδώ σε ακούω. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Κύπρο. Άσε καλά. Τι έχετε να απευθύνετε στην νεολαία εδώ στην Ελλάδα, η οποία σας ακούει αυτή τη στιγμή? Εγώ αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ και όλον τον κόσμο της Ελλάδας. Εγώ είμαι καθαρός Έλληνας. Από το 1931, 5 χρονών, που κάνω πόλεμο για την Ελλάδα εγώ. Έχετε μετανιώσει για κάτι? Άλλο. Έχετε μετανιώσει για κάτι, κύριε Λευτή? Τι να μετανιώσω? Να μετανιώσω τι? Για τους αγώνες μου. Εγώ το 41 υπογραφή Παπάγου για Χέρση, είμαι ο πρώτος Κύπριος 16 χρονών που εγγράφτηκα στο στρατό για να πολεμήσω. Τι σημαίνει ήρωας, κύριε Λευτή? Κοίταξε, ήρωες είναι αυτοί οι οποίοι πολεμούν και είναι πατριώτες. Πώς αποφασίζει ένα παιδί να πάρει το όπλο και να μπει στον αγώνα? Κοίταξε, αυτόν το φέρνουμε μαζί μας όταν γεννηθούμε. Δεν ξέρω οι άλλοι, εγώ έτσι το νιώθω. Εγώ γεννήθηκα, σου λέω, από 5 χρονών πολεμούσα. Δέστε, ο δημοτικός σχολείο στην 5η τάξη με αποβάλλαν για τον εθνικό ύμνο στην Κύπρο, διότι ο δάσκαλος έφκανε μας έξω στο δρόμο, να πούμε, των αγγλικών και έλεγα των ελληνικών και με αποβάλαση. Τι σημαίνει Ελλάδα? Ελλάδα σημαίνει μια παγκοσμίως φήμη από τους αρχαίους Έλληνες. Ελλάς και Κύπρος είναι συνώνυμες και ταυτόσιμες έννοιες, κύριε Λευτή. Δεν το καταλαβαίνω. Ελλάδα σημαίνει Κύπρος και Κύπρος σημαίνει Ελλάδα. Βέβαια, με αυτόν πολεμώ και με κατηγορούν στην Κύπρο. Δεν με κατηγορούν διότι είμαι φανατικός υπέρ της Ελλάδος και λέω η μητέρα Ελλάδα είναι και για τους Κύπριους. Αλλά ορισμένοι είναι αγγλόφιλοι στην Κύπρο, δεν θα σας πω άλλο. Και εγώ είμαι εναντίον όλους αυτούς τους κυρίους. Μαζί σας. Άμα θέλετε να σας πω ακόμη κάτι, από το 60 που τέλειωσε ο αγώνας, τελειώσαμε που τον αγώνα, τον αρχηγόν ο Μακάριος τον έσκυψε να μην μείνει στην Κύπρο. Έχω στοιχεία εγώ τα πράγματα. Τι θυμάστε από τον Γεώργιο Γρίβα? Τι θυμάστε από τον στρατηγό? Τι θυμούμε? Ναι. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που σας έχουν κάνει πιο πολύ εντύπωση? Ότι μπορεί να είναι Κύπριος, αλλά νιώθει ότι η Ελλάδα ήταν η μητέρα μας. Γι' αυτό πολεμούσε. Ο Γρίβας πολεμούσε τα πάντα στην Ελλάδα. Τι άνθρωπος ήταν? Πολύ καλός και πατριώτης. Όταν στον αγώνα έρχεται η ώρα να μετρηθείς με τον θάνατο, ναι, σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι, τι συμβαίνει μέσα σου? Κοίταξε, ένας ο οποίος μπαίνει για την πατρίδα του και συνεχίζει να είναι από τα μικρά του χρόνια, όπως ο αστυγός ήρθε στην Ελλάδα και έγινε στρατιωτικός, δεν μπορείς, δεν σκέφτεται τη ζωή του. Και όταν ήρθε στην Κύπρο και ανάλαβε, εγώ τον ήρθε για μήνες και λέει του θείου μου. Δεν ξέραμε ποιος ήταν, ύστερα που ιδρύθηκε και γινήκαμε εναντάστες, εγνωρίσαμε καλύτερα τον αρχηγό. Δεν θα υπάρξει ανώτερο στρατιωτικός όπως και πολλές χώρες, όπως η Αλγία ειδικά, τον εκτιμά και τον αγαπά.
Έτσι πρέπει να τον αγαπούν και να τον εκτιμούν και οι Έλληνες της Ελλάδος και οι Έλληνες της Κύπρου και παγκοσμίως οι Έλληνες πρέπει να τον εκτιμούν ως στρατιωτικό και πατριώτη. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχει ακόμα στον Έλληνα το μέταλλο που οδήγησε εσάς στο βουνό και στην αντίσταση? Μια μερίδα υπάρχει. Για σου πω άλλο. Μπορεί να πλαστεί. Γιατί όχι. Είστε αισιόδοξος ή λιγότερο αισιόδοξος? Όχι, είμαι αισιόδοξος, διότι εγώ τους ανθρώπους που έχω με αγαπούν και με εκτιμούν για τον πατριωτισμό και ειδικά το 63 όταν ήταν εδώ Καρούσος, Μπεκάρης, Λάσκαρης, Καραγιάς και εκπαιδεύαμε Κύπριους, άλλους πατριώτες μας και κάναμε έναν τάγμα το οποίο ήταν το καλύτερο τάγμα το 63 και συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι όσοι ζουν να είναι υπέρ της Ελλάδος και όχι υπέρ των ξένων δυνάμεων. Μεγαλύτερος εχθρός της ΕΟΚΑ ήταν ο Άγγλος ή ο Προδότης? Το κατά μένα συνεχίζει ο Άγγλος να είναι μέχρι σήμερα, αλλά και ο Προδότης, αυτός ο οποίος ήταν Έλληνας και καταπρόδανε εμάς, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνας για μένα. Πιστεύετε ότι οι ελληνόφωνοι Κύπριοι, οι οποίοι δεν πλαισίωσαν τον αγώνα και του έκαναν σαμποτάζ, δεν έχουν ελληνική συνείδηση? Μιλάω για την αριστερά στην Κύπρο. Μιλάω για την αριστερά στην Κύπρο, κύριε, κύριε Λευτή, και μιλάω έξω από τα δόντια δυνατά και καθαρά. Διότι μου έχουν πει πολλοί ότι τον Άγγλο μπορούσαμε να τον κάνουμε ζάφτη. Οι κομμουνιστές ήταν αυτοί οι οποίοι δεν επέτρεψαν την Ένωση. Ναι, οι μεγαλύτεροι προδότες είναι οι αριστεροί. Εμένα δεν με συμπαθά κανένας και πολλές φορές δημοσιεύουν στην εφημερίδα τους, ειδικά το 1911 με το Ομαρίμβος και το Σίγαν 13, με το Χριστόφια. Ήμουν ο μόνος που οργάνωσα τρεις μήνες πρόξω από το προεδρικό και τον ήβριζα κάθε νύχτα την αριστερά. Τι περιμένετε ότι θα γίνει στο Κυπριακό και τι θέλετε να γίνει? Κοίταξε, εγώ ακόμη δεν έχω καθαρίσει, διότι δεν υπήρξε πρόεδρος στην Κύπρο από τον Μακάριο μέχρι σήμερα να πάει εναντίον τους κομμουνιστές. Πρώτο είναι αυτό, διότι είναι οι μεγαλύτεροι προδότες για μένα. Εάν βρεθεί πρόεδρος και κλείσει την αριστερά στην Κύπρο, τότε η Κύπρος θα προοδεύσει. Τι προσβλέπετε? Αφήστε. Κοίταξε να δεις. Λέω ότι αν βγει πρόεδρος ο οποίος είναι πατριώτης και κλείσει την αριστερά, τότε η Κύπρος θα εξυψωθεί ως ελληνική. Έχω μία τελευταία... Όσο είναι η αριστερά, δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι είναι όργανα τους Εγγλέζους όλοι αριστερά. Έχω μία τελευταία ερώτηση, κύριε Λευτή, πολύ ευαίσθητη. Η Ένωσης, διότι η ΕΟΚΑ πολέμησε για την Ένωση, όχι για την ανεξαρτησία. Η Ένωσης... Μα είναι αυτό που λέω, ότι ο Μακάριος που είναι εξορία και ήταν στην Ελλάδα και μείνησε, έβρεθηκε με το Φούτι στη Ρόδο τρεις φορές. Αυτό το έχετε γνωρίσει σας? Η Ένωσης έχει χαθεί για πάντα ή όχι? Η Ένωσης έχει χαθεί για πάντα ή όχι? Δεν το κατάλαβα, ξαναπέρνω εδώ. Η Ένωσης, ναι, για την οποία πολέμησε η ΕΟΚΑ,
Έχει χαθεί πια ή είναι ακόμα κάτι που μπορεί να επιδιωχθεί? Υπάρχει κοσμάκης ακόμη για την Ένωση, ναι. Μία ευχή θα ήθελα. Μία ευχή από εσάς στα νέα παιδιά που μας ακούνε. Κοιτάξτε τώρα, και μέσα στο σύνδεσμο μας είχα φέρουμε νεολαία και την είχα διώξει ορισμένοι κυρίοι που έχουν στο χέρι το σύνδεσμο. Και τώρα ελπίζω ότι θα ξαναφέρουμε την νεολαία, διότι εγώ θέλω να φέρουμε την νεολαία και να εξυψώσουμε το σύνδεσμο και την Ένωση. Κύριε Λευτή, ήταν μεγάλη τιμή ότι καταφέραμε να μιλήσουμε μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για τον χρόνο σας και τη διάθεσή σας και θα ήθελα από εσάς έναν επίλογο. Ναι. Κοίταξε, εγώ δεν πάω, σου λέω, από τα μικρά μου χρόνια που ζητώ την Ένωση. Ένα. Έχω πολεμήσει υπέρ της Ελλάδος το 1941 για την υπογραφή Παπάγου και Τσέρσιλ. Αυτά έχετε γνώση σας ότι ο Παπάγος υπέγραψε με ο Τσέρσιλ την 12η και Κύπρο και μετά αρνηθήκαν οι Εγγλέζοι. Γι' αυτό δεν τους θέλω να τους δω. Εγώ είμαι επικηρυγμένος και από τους Τούρκους και από τους Εγγλέζους. Ειδικά οι Τουρκοί έχουν επικηρυγμένο και γυρεύουν να βρουν τρόπο να ξεφύγω τελείως από την Κύπρο. Κύριε Λευτή, αλλά σας ευχαριστώ. Δεν τους φοβάμαι, διότι το 1974, εγώ είμαι 96 χρονών σήμερα, κύριε μου. Και θέλω να ζήσω, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει δύο πρόβλημα στα πόδια μου, από άλλα, η πλευρά υγεία είμαι εντάξει. Και θέλω να ξαναπολεμήσω τους Τουρκαλάδες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Λευτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει. Και η ευχή από όλες και όλους εμάς και τις ακροάτριες και τους ακροατές και τους συντελεστές της εκπομπής να έχετε υγεία και να μας εμπνέετε. Κοίταξε, εγώ όλοι οι στρατιωτικοί, ειδικά οι στρατηγοί με εκτιμούσαν όλοι τους ως στρατιωτικών. Εγώ έχω κάνει το 63 τεθωρακισμένα. Έχω κάνει 508 αυτόματα που κανένας δεν μπορούσε να κάνει όπλα. Νομίζω ότι υπάρχει μέσα στο ο στρατιωτικό σας μουσείο ένα από τα όπλα μου και έναν όπλο που έκλεψα τους Εγγλέζους αυτόματο. 6 κομμάτια τα οποία τα είχα παραδώσει στον αρχηγό όταν ήρθε το 63-64. Λέω πάτα σιγέ μου και κάνε τα ό,τι θέλεις. Κάθε καλό, κύριε Λευτή. Πάντα με υγεία. Είναι αυτό που λέω. Εγώ θα ήθελα... Εγώ ήρθα το 1974. Το 1974 όταν τέλειωσα και παράδοσα τα όπλα στην Κύπρο του στρατηγού που ήταν υπεύθυνο συντήρητη Ανωτέρα, ήρθα στην Ελλάδα και σας επιδιώθωσα και πολλά τάγκς. Εσείς φτιάξατε το πρώτο κυπριακό τεθωρακισμένο το 1962. Μου το έχει πει ο Θανάσης, ναι. Ο Κατσικίδης. Ναι. Να είστε καλά. Ό,τι θέλετε από μένα, μην το σκέφτεστε. Εδώ μέσα τα κανάλια και τα σταθμοί δεν με θέλουν, διότι φοβούνται ότι σας κάνω τη φορά πράγματα. Εμείς δεν φοβόμαστε και σας ευχαριστούμε. Να είστε ό,τι καλά. Ό,τι θέλετε από μένα. Μέχρι που μου εφάνε τις περιουσίες μου όλες εμένα στην Κύπρο. Ο Μακάριος και ορισμένοι άλλοι προέδροι που πήγαν μετά. Εγώ σήμερα παίρνω 356 ευρώ σύνταξη. Και με βοηθά κάποιος φίλος μου.
Εύχομαι υγεία και ευχαριστώ. Είμαστε εδώ, κύριε Λευτή. Εγώ τη νύχτα προσεύχομαι και παρακαλώ στον να μου διά υγεία. Δεν ζητώ τίποτε άλλο. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτε. Δεν είμαι... Εγώ είχα 100.000 φίλε και μου τα πάνε. Έκαμε και εξορία. Το 80 όταν αποφυλακίστηκα που με κατηγορούσα για τον πρέσβη των Αμερικάνων. Και αθωώθηκα και με στείλαν το όπλο το οποίο ήταν εγγραμμένο στην τρίτη ανωτέρα. Εστείλαμε 7 χρόνια φυλακή ο Μακάριος. Μαζί με τον Καραμαλή, με τον κύριο, έβγαλε μου ένταλμα. Ήταν να με φυλάρει, να με φυλάβουν στην Ελλάδα. Αλλά εγώ ήμουν μέσω πλοίο και έρχομαι στην Κύπρο και φυλάμε στην Κύπρο. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε, ακούγοντας, αυτό... μαθαίνοντας. Ναι, όχι, μα το λέω. Μόνο να αυτό κερδίσουμε λέω. Έχουμε, ακούγοντας και μαθαίνοντας την ιστορία μας, πολλό μάλλον όταν έχουμε την υψηλή τιμή και το προνόμιο να την ακούμε και να τη μαθαίνουμε από ανθρώπους που τη γράψανε. Σας ευχαριστώ, κύριε Λευτή. Να είστε καλά, ο Θεός να σου για υγεία. Καλό Πάσχα εύχομαι. Επίσης, καλό επίσης, Πάσχα, επίσης, καλή επίσης. Ανάσταση. Σε όλους μας, μόνο. Όχι κύριε Λευτή, το ακριβώς αντίθετο. Και σας ευχαριστούμε. Να, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.